Χριστιανοί μου, στην Ανάσταση του Χριστού, η φύση του ανθρώπου θάλει στην αρχαίγονή της ομορφιά και ευγένεια. Η εικόνα του Θεού, που υπέστη τόση φθορά στην σύψη της αποστασίας, απετείναξε την μελάνωση της φθοράς και ανέλαβε πάλι καθαρούς και εράσμιους τους φωτοειδείς χαρακτήρες της. Η θέωση, στην αυθαρτοποιημένη σάρκα του Κυρίου μας, καθοράται στις πλήρεις και τέλειες διαστάσεις της. Το πλάσμα εγκαθίσταται αμετακίνητα πλέον στο Θεό, φωσφορίζον στη δόξα της Τριάδος, ομόθρονο με την θεότητα, από την οποία διαπεράται και φλογίζεται. Η Ανάσταση είναι η θεοποίηση του καθαρμένου όντος. Στην Ορθοδοξία, η Ανάσταση του Κυρίου μας κατέχει το κέντρο του εορτολογικού κύκλου της. Είναι η μεγαλύτερη εορτή και πανήγυρη. Σε αυτήν καθρεφτίζεται η όλη πνευματική φυσιογνωμία της. Η λαμπρότητα της Αναστάσεως τη βλέπει ανακλωμένη στην Χριστοειδή σάρκα της. Το φως της Αναστάσεως είναι και δικό της φως. Η λαμπρή υφαίνει και την δική της λαμπρότητα. Ζει την Ανάσταση σε όλα τα μόρια της θεοποιημένης ουσίας της. Η καρδιά της χτυπά στο ρυθμό της αναγεννήσεως και αναπλάσεως του σύμπαντος. Η θέωση είναι το άφθαρτο ένδυμά της, ο άρτος και ο ίνος της υπάρξεώς της. Η Ορθοδοξία πορεύεται στην Ανάσταση, γιατί η Ανάσταση εξαντλεί την θεοδυναμία και την χριστοειδή θεομορφία της. Η Ανάσταση είναι η γιορτή της Ορθοδοξίας που εκφράζει την χριστόμορφη ουσία της. Χριστιανοί μου, καθαρθώμεν λοιπόν τας αισθήσεις και οψόμεθα το απροσίτο φωτί της Αναστάσεως.